Θα πάμε σε 2-3 λεπτά στα Χανιά και συγκεκριμένα στην περιοχή του Βαμβακόπουλου. Ακριβώς. Καθώς τι είχαμε εκεί, Εύη? Εκεί την παραμονή των Χριστουγέννων, άνθρωποι από τον Πολιτιστικό Σύλλογο Βαμβακόπουλου ο Πλάτανος διοργάνωσαν κάτι το ξεχωριστό. Διοργάνωσαν μία πορεία, ας το πούμε, στους δρόμους, όπου τραγούδησαν τα κάλαντα και πήγαν σε όλους τους δρόμους, πόρτα-πόρτα, όπου τραγούδησαν τα κάλαντα, έπαιξαν μουσική με λύρα, με λαούτο. Και φυσικά οι πολίτες, οι κάτοικοι και οι επιχειρηματίες της περιοχής τους υποδέχτηκαν με μεγάλη χαρά. Μάλιστα. Μπορούμε να δούμε, βέβαια, βλέπουμε και χαρακτηριστικές εικόνες. Μάλιστα. Θα ακούσουμε. Εδώ είμαστε. Πάμε στον κύριο Στέλιο Καμπιανάκη, τον πρόεδρο του Πολιτιστικού Συλλόγου Βαμβακόπουλο Πλάτανος, και βέβαια μαζί του είναι ο Παναγιώτης ο Φουντεδάκης και ο Κωνσταντίνος ο Αγγελάκης, και από ό,τι μαθαίνω θα μας πούν και μια μαντινάδα, βέβαια. Πρόεδρε, την καλησπέρα μας. Καλησπέρα. Καλησπέρα, χρόνια πολλά. Τι κάνεις, πώς είσαι? Είστε καλά? Είμαστε καλά. Τι ετοιμάσατε πάλι? Κερδίσατε εκεί τις εντυπώσεις? Δόξα τω Θεώ, μετά από 4 χρόνια τρέξιμο, καταφέραμε και βγάλαμε κάτι το υπέροχο. Ένα αποτέλεσμα πάρα πολύ ωραίο για τον κόσμο. Κάναμε το σπίτι του Άι Βασίλη, κάναμε έθιμο με κάλαντα, το οποίο αναβιώσαμε στο χωριό, σπίτι-σπίτι. Ναι. Είδαμε πάρα πολλά χαμόγελα, πολύ, τον κόσμο πάρα πολύ χαρούμενο. Και ήταν τέλειο. Ήταν τέλειο το αποτέλεσμα. Κύριε Καμπιανάκη, να πούμε φυσικά ότι αυτή η πρωτοβουλία είναι πρώτη φορά που πραγματοποιείτε κάτι ανάλογο, να πείτε τα κάλαντα, να τραγουδήσετε τα κάλαντα στους δρόμους εκεί της περιοχής. Πώς προέκυψε αυτή η ιδέα? Κοιτάξτε, ο πρώτος στόχος που έχουμε σαν σύλλογος είναι να αναβιώνουμε τα έθιμα. Και ψάχνοντας, είδαμε ότι θα ήταν το ιδανικό μετά από τόσες προσκλήσεις που έχουμε κάνει στο χωριό και τις έχουν αποδεχτεί όλοι και μας έχουν υποστηρίξει όλοι, ήταν το σημαντικότερο που μπορούσαμε να κάνουμε εμείς, να μπούμε σπίτι τους και να δώσουμε μια ευχή. Δηλαδή θέλαμε να μπούμε στα σπίτια τους και να δώσουμε χαρά. Γιατί οι μέρες είναι πάρα πολύ δύσκολες γενικά. Και όλες οι πόρτες άνοιξαν, βέβαια, το βλέπουμε και στα πλάνα. Και όλοι οι άνθρωποι. Όλος ο κόσμος ακολούθησε. Εικόνες στους παλαιότερους, γνώριμες. Εμείς το έχουμε αφήσει λίγο τα τελευταία χρόνια και ευτυχώς που υπάρχουν αυτά τα παιδιά σε αυτούς τους πολιτιστικούς συλλόγους και το κυνηγάνε. Αυτά τα έθιμα. Και παραμένουν στον τόπο, παραμένουν στο χωριό, παραμένουν στην ενδοχώρα παρά τα προβλήματα, και αυτό είναι το αποτέλεσμα. Όταν υπάρχει ο σύλλογος αυτός, όταν μπαίνουμε σε αυτό το σύλλογο, ξεχνάμε τα προβλήματα της καθημερινότητας και θέλουμε να βοηθάμε και να δίνουμε χαμόγελα, τίποτα άλλο. Δηλαδή, το πρωτεύον στόχος είναι να περνάει ο κόσμος καλά μαζί μας και να χαμογελάνε, ειδικά τα παιδιά αυτές τις μέρες. Είναι πολύ σημαντικό. Στέλιο, τα παιδιά είναι το άλλο και το μέγα. Ακριβώς. Θέλω να στείλεις ένα μήνυμα σε συνομιλίκους σου, στη νέα γενιά, σε μικρά παιδιά, σε εφήβους, να κινητοποιηθούν, να αγαπήσουν τον τόπο τους, να στηρίξουν πολιτιστικούς συλλόγους. Εγώ το μήνυμα που θα πω είναι να αφήσουμε την τεχνολογία και να πράξουμε όπως πράτανε παλιά, να κυνηγάμε τα έθιμα και να γίνουμε όλοι μια οικογένεια, να βοηθάμε τον διπλανό μας, να είμαστε χέρι-χέρι, μόνο έτσι θα τα καταφέρουμε, να είμαστε χαρούμενοι και ευτυχισμένοι σε αυτή τη ζωή. Γιατί ο στόχος μας είναι να είμαστε χαρούμενοι και ευτυχισμένοι, πέρας της υγείας. Μάλιστα. Λοιπόν, από πίσω βλέπω δύο μέλη του συλλόγου, δύο φίλους. Τα παιδιά μας έχουν σταθεί σε όλα, είναι οι οργανοπαίκτες μας του χωριού. Είναι από εδώ ο Παναγιώτης ο Φουντεδάκης, που είναι στη Λύρα. Ναι. Ο Κωνσταντίνος ο Αγγελάκης, ο οποίος είναι στο λαούτο. Μόλις 18 χρονών τα παιδιά και μας έχουν αισθανθεί σε όλα. Λοιπόν, ήρθε η ώρα τώρα, Στέλιο, σου μιλάω και στον ενικό λόγο ηλικίας, βέβαια, να σταθούμε και εμείς τα παιδιά και να τους δώσουμε λίγο τον λόγο και το χώρο. Εννοείται, φυσικά. Τι μας έχουν ετοιμάσει? Καλησπέρα, παιδιά, να σας ευχαριστήσουμε πολύ. Θα πούμε, θα έχουμε δύο ματινάδες, μια κοντιλιά. Ό,τι θέλετε εσείς. Τις έχουμε γράψει εμείς οι ίδιοι. Λοιπόν, καλή χρονιά. Πάμε. Ο νέος χρόνος που θα δει, ο νέος
χρόνος που θα δει μόνο χαρές να φέρει. Μόνο χαρές να φέρει κάτι προηγουμένο όμως δεν είχε καταφέρει. Ο σύλλογος σας έρχεται χρόνια πολλά με υγεία. Χρόνια πολλά με υγεία στα μέλη της Κρήτης TV. Με κάθε ευτυχία, με κάθε ευτυχία, με κάθε ευτυχία. Τι να πούμε, το μπράβο είναι λίγο, το μπράβο είναι λίγο. Ένα πολύ μεγάλο ευχαριστώ σε όλη την ομάδα, στον πρόεδρο, στα παιδιά, τον Παναγιώτη, τον Κωνσταντίνο. Και κάτι μου λέει θα τα ξαναπούμε σύντομα τηλεοπτικά. Ευελπιστούμε. Λοιπόν, εδώ είμαστε, παιδιά. Σας ευχαριστούμε πολύ.